Το ζήτημα των συλλαλητηρίων ε, θέτει δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα, ποιος αποφασίζει για τα μεγάλα ζητήματα αυτής της χώρας. Και το άλλο, βεβαίως, έχει να κάνει με το ποια λύση ε, αξιολογούμε ότι πρέπει να δοθεί στο ζήτημα του το Σκοπιανό. Ε, σε σχέση με το πρώτο ζήτημα, το πρώτο ερώτημα, ποιος αποφασίζει, ε, παρουσιάζεται το εξής ενδιαφέρον ε, ως αποτέλεσμα, ότι δηλαδή η κοινωνία θεωρεί ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης ε, δεν είναι οι σωστές, θεωρεί ότι εκείνη έχει τον πρώτο και το τελευταίο λόγο να αποφασίσει για το ποια λύση πρέπει να δοθεί σε ένα μείζον εθνικό θέμα, Απ' την άλλη όμως έχει εκχωρήσει την πολιτική κυριαρχία, δηλαδή το δικαίωμα να αποφασίζει για λογαριασμό τη σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, στην πολιτική εξουσία, δηλαδή στον Πρωθυπουργό. Το ερώτημα λοιπόν είναι πότε η κοινωνία θα αποφασίσει να εναρμονιστεί με την άποψη που έχει για την καθημερινή πολιτική ζωή, ότι δηλαδή αυτή πρέπει να είναι ο, πυρήνας, ο κεντρικός πυρήνας των αποφάσεων, και να αξιώσει ένα άλλο πολιτικό σύστημα το οποίο θα της επιτρέπει να παίζει αυτό το ρόλο. Διότι αυτή τη στιγμή είναι ανακόλουθη. Αξιώνει να ακούγεται από την πολιτεία και έχει όμως εκχωρήσει στην πολιτεία το αποκλειστικό δικαίωμα να αποφασίζει για λογαριασμό της. Αυτή η αντίφαση είναι που εμπεριέχεται στο ζήτημα των συλλαλητηρίων. Είναι δηλαδή συναθρήσεις οι οποίες έχουν, εκφράζουν όλη την πολιτική βούληση μιας ολόκληρης κοινωνίας ε, είτε αυτής που συμμετέχει είτε και άλλων που συνενούν αλλά από την άλλη μεριά έχουν πλήρη επίγνωση ότι δεν θα παραγάγει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Από που αντλεί η πολιτική εξουσία την πηγή της, τη δύναμή της για να αποφασίζει εναντίον της θέλησης της κοινωνίας μα από την ίδια την κοινωνία και βεβαίως ε, στο μέτρο που λειτουργεί και ως υποκόμος η εκάστοτε εξουσία της βούλησης ε, κάποιων ισχυρών ή κάποιων άλλων συμφερόντων από αυτούς, ανάλογα με το θέμα. Τα συλληλητήρια αυτή τη στιγμή εμφανίζουν ως πρόταγμα αυτό το οποίο άλλοτε, δηλαδή την, στην αρχή που γεννήθηκε το σκοπιανό ζήτημα, το μακεδονικό αν θέλετε ζήτημα, ε, δηλαδή κανένα όνομα, καμία λύση που να περιέχει το όνομα Μακεδονία. Αυτό το, αυτό το σύνθημα το δίδαξε η πολιτική ηγεσία της εποχής. Σήμερα λοιπόν πώς γίνεται και αυτό το σύνθημα ε, οδηγεί τις κυβερνήσεις οι οποίες είναι 100% υπεύθυνες για την εγκατάλειψη αυτού του θέματος ώστε να θεωρείται και αυτό ως μια χαμένη ευκαιρία πώς γίνεται λοιπόν και αυτό το σύνθημα να είναι το τεκμήριο για να χαρακτηριστεί κάποιος ε, εθνικιστής ή, οτιδήποτε, ή ακροδεξιός γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο ε, την επιτομή του φασισμού που είναι ο, η, ο χαρακτηρισμός μιας κοινωνίας που κινείται έξω από το κομματικό μαντρί να θεωρείται ότι είναι όχλος και μάλιστα ετερόκλητο όχλος. Και επίσης οι οργανώσεις οι οποίες κινούνται στην ε, γραμμή της πρωτοβουλίας αυτής να, και να επικαλούνται ακριβώς την ε, πρόταση την οποία στην οποία εκπαιδεύτηκαν από την εποχή που γεννήθηκε το ζήτημα κανένα, κανένα, κανένα όνομα που να περιέχει την λέξη «Μακεδονία» πώς γίνεται και αυτές να είναι μορφώματα. Βλέπετε δηλαδή ότι αναδεικνύεται μέσα από αυτή την υπόθεση του Σκοπιανού ένα τεράστιο εσωτερικό πρόβλημα που έχει να κάνει αφενός με το πολιτικό σύστημα το οποίο, ε, ε, στο οποίο η δυνάμη του οποίου η κοινωνία είναι το απόλυτο μηδέν και η πολιτική τάξη το απόλυτο όλων. Και βεβαίως το γεγονός ότι υπάρχει μια ιδεολογία με την οποία έχει εμποτιστεί η, ιδίως η άρχουσα αριστερά, η οποία διδάσκει ότι η κοινωνία δεν έχει καμία θέση στην πολιτική και ότι είναι ένας όχλος ο οποίος δεν δικαιούται ακριβώς να έχει και άποψη για τα πολιτικά πράγματα. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι κατανοούν αυτή τη στιγμή ότι ε, θα έπρεπε να είναι άλλη η διαχείριση εξ αρχής. Το ζήτημα εγκαταλείφθηκε αφήνοντάς το ένα στον επόμενο. Ε, σήμερα, επομένως, το ερώτημα που τίθεται είναι ε, τι μπορεί να διασωθεί. Ε, αυτά τα οποία ε, δεν μπορεί να περιέχει μία λύση, κατά τη γνώμη μου, ε, τα στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να περιέχει μία λύση, είναι πρω, πρώτον και κύριον την α, απόδοση στην ε, ε, σλαβική πλευρά ολόκληρου του δικαιώματος του εθνικού αυτοπροσδιορισμού με βάση τη Μακεδονία ως όλων. Πρέπει δηλαδή ο αυτοπροσδιορισμός, εάν της αποδοθεί η δυνατότητα να είναι ε, μακεδονική, να είναι με επιθετικό προσδιορισμό κατ' και μεγάλη παραχώρηση. Δηλαδή να είναι σλάβο-μακεδονική. Αυτό προϋποθέτει επίσης ότι δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται ολόκληρο το κράτος αφού απαρτίζεται από επιμέρους κοινότητες να ε, γίνεται αντικείμενο οικειοποίησης από μία έστω κατά κοινότητα. Πρέπει δηλαδή να συγκροτηθεί με βάση την αρχή της ομοσπονδίας. Επομένως, ο εθνικός αυτοπροσδιορισμός ως Σλαβομακεδονίας να περιέχει μόνο το εσωτερικό κρατήριο, την εσωτερική πολιτεία που θα αναφέρεται σε αυτή την κοινότητα. Οι άλλοι δεν έχουν την ίδια άποψη, αλλά δεν έχουν και τον ίδιο αυτό προσδιορισμό. Ε, αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο στοιχείο. Το τρίτο ε, είναι οι διεθνής εγγύηση ώστε να μην διασπαστεί και να μην καταληθεί αυτό το κράτος, διότι είναι κρίσιμη σημασία ζήτημα η ανεξαρτησία του, η ύπαρξη δηλαδή η αυθυπαρξία του στο χώρο γιατί διαφορετικά εάν εξαφανιστεί θα, η Ελλάδα θα περικυκλωθεί από εθνικισμούς οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως καταλήτης στα υπόλοιπα ζητήματα που την αφορούν.